Καλησπέρα φίλες και φίλοι, νέο επεισόδιο. Μετά από διάστημα 5-6 περίπου μηνών επιστρέψαμε δρεμύτεροι και τι υπέροχο να ξεκινήσουμε μια υπέροχη παρουσία σήμερα, το νέο επεισόδιο. Σήμερα έχω μαζί μου τη Τάνια την Κόφινιώτη. Καλησπέρα Τάνια. Καλησπέρα και από εμένα, καλησπέρα και σε εσάς. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις έρθει. Και εγώ πάρα πολύ. Μας κάνεις ποδαρικό για την καινούργια σεζόν. Χαίρομαι πάρα πολύ και πολύ ωραίος χώρος. Ναι. Έχουμε έρθει βασικά επειδή είμαστε με το χώρο του Kita Magazine. Μεταφέρθηκαν και εκείνοι, μεταφέρθηκαμε και εμείς. Έτσι ακριβώς. Επειδή έχουμε μια υπέροχη συνεργασία, συνεχίζουμε εδώ. Θέλω να σε ρωτήσω, η μόδα πώς είχε έρθει στη ζωή σου? Ήταν από μικρή, θέλεις να ασχοληθείς, καθώς περνάγες στην εφηβεία, σου άρεσε? Κοίτα, θα σου πω, τα πρώτα βήματα, ας το πούμε έτσι, ήταν στην ντουλάπα του παππού. Ναι. Άνοιγα την ντουλάπα του παππού και της γιαγιάς και εξερευνούσα τα ρούχα τους. Έπαιρνα τα παντελόνια του παππού, έβαζα μουστάκια, ζωγράφιζα, τέτοια. Έκανα διάφορα πράγματα, δεν ξέρω, ήθελα να παίξω μάλλον πιο πολύ. Μέσα από εκεί βγήκε η διάθεση για τη μόδα. Ανέκαθεν ένα από παιδί μου άρεσε πάρα πολύ το θεματικό στοιχείο, δηλαδή τα θεματικά πάρκα, ήθελα το σπίτι μου να το κάνω να μοιάζει με Disneyland και κάπως έτσι. Έρχομαι σε επαφή με μια πρώτη τσάντα θεματική, που ήταν μια φράουλα και λέω, α, αυτό μου αρέσει. Και εκεί ανακάλυψα την αγάπη μου, δηλαδή άρχισε να ξεδιπλώνεται σε όλο το εύρος η αγάπη για τα ρούχα, για το ντύσιμο, για τη μόδα, για το στυλ. Επειδή λες για Disneyland, με την Barbie δεν ήσουν τόσο πολύ επηρεασμένη. Θέλεις να σου πω αλήθεια και να το πω και στον κόσμο? Της Barbie στάγκωνα τα πόδια, τους έβγαζα το κεφάλι, τους έβγαζα τα χέρια, δεν ξέρω γιατί. Για κάποιο λόγο, από μικρή μου άρεσαν τα μικρά πραγματάκια. Δηλαδή, μάζευα κίντερ. Έχω τεράστια συλλογή κίντερ. Μην έρθετε να την πάρετε, δικιά μου είναι. Μου άρεσαν όλα τα μικρούλια. Και στην Μπάρμπι, όταν μου παίρνανε οι δικοί μου άνθρωποι, δώρο και τέτοια, η Μπάρμπι, δεν ξέρω, φεύγαν κεφάλια, πόδια, τέτοια, και έμεναν τα ρουχαλάκια και που τα βάζα σε κουκλάκια, μικρά αρκουδάκια και τέτοια, και τα πραγματάκια του, τα ποτηράκια, τα τέτοια, αυτά τρελαινόμουν. Ήταν αποκεφαλισμένη, δηλαδή, η Μπάρμπι. Όλες. Είδα γκωμένα τα πόδια, τρύπες, θα το ξέρουν, θα το έχουν κάνει, θα το έχουν δει κι άλλοι γονείς αυτό στα παιδιά. Α, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Σίγουρα φαντάζομαι ήσουν το αγοροκόριτσο, δηλαδή, ή. Ναι, θα μπορούσες να το πεις, γιατί η αλήθεια είναι στο οικογενειακό μου περιβάλλον είναι αγόρια όλο. Δεν έχω κορίτσι κανένα, είμαι το μοναδικό. Και μεγάλωσα με εξαδέρφια, αδέρφια, αγόρια. Ναι. Οπότε ναι, θα μπορούσα να πω ότι ήμουν λίγο αγοροκόριτσο. Σκαρφάλωνα. Ναι. Ναι. Τι έκανες τον Ταρζάν, τα συγχωρήσεως? Και τι με τα συγχωρήσεως, με όλη τη. Και την Τζέν και τον Ταρζάν και την Τζίτα και όλα μαζί. Για γιαγιά φώναζε, θα σκοτωθείτε, θα πέσετε. Ανέβαινα στην κουνιστή, μια κούνια που είχε η γιαγιά μου στην αυλή. Έκανα κολοτούμπες, πήδαγα στην άλλη βεράντα, στο άλλο τέτοιο. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Δηλαδή έκανες και παρκούρ, μπορεί να το πεις. Ναι. Θα μπορούσε να το πεις και κάπως έτσι, ναι. Και η μόδα μετά, ουσιαστικά το να μπει στον χώρο της μόδας, πώς έγινε το πρώτο βήμα? Άρεσε πολύ στους γονείς μου γενικά να με ντύνουνε, λένε να μου ψωνίζουν όμορφα πραγματάκια, σύνολάκια και τέτοια. Το βλέπα κι εγώ και σιγά σιγά νομίζω ανοίχτηκε κόσμος αυτό. Δηλαδή έγινε αβίαστα, έγινε σταδιακά, δεν έγινε τσάκου μια μέρα. Αλλά το θεματικό ότι είναι το στυλ μου και με εκφράζει ήταν από την τσάντα φράουλα. Ναι. Ουσιαστικά δηλαδή στην εφηβεία άρχισες να κατανοείς και να καταλαβαίνεις ότι ναι, εκεί θα στραφώ. Μέχρι και το Λύκειο μπορώ να σου πω ότι έλεγα εγώ δεν θα βάλω ποτέ φούστα. Ενώ μου φοράγανε στις γιορτές, αλλά στην καθημερινότητά μου φορούσα τζιν, παντελόνια και τέτοια. Έλεγα δεν θα βγάλω ποτέ τα παντελόνια, δεν θα αποχωριστώ ποτέ τα αθλητικά, δεν θα βάλω ποτέ δαχτυλίδι, ειδικά το δαχτυλίδι. Έλεγα δεν θα βάλω ποτέ το σιχένα μου, δεν μου αρέσει καθόλου. Πλέον το σήμα κατά τεθέν είναι τα σκουλαρίκια μου, η τσάντα και τα δαχτυλίδια μου. Τώρα δεν φοράω τίποτα, αλλά κανονικά έχω. Δεν έχω μικρόφωνο δαχτυλίδι, κατάλαβες, έχω όμως σκουλαρίκια. Λοιπόν, κάπως έτσι έγινε νομίζω και μετά μου άρεσε τόσο πολύ. Αρχικά φόρεσα μια φούστα και είδα ότι άλλαζε, με έκανε πιο κομψή. Ναι. Μου ανέβαζε στο μάτι μου το πώς φαινόμουν, κατάλαβες. Δηλαδή ότι άρχισα λίγο να φαίνομαι πιο γυναίκα παρά τόσο πολύ. Αποκτούσε περισσότερη θηλυκότητα. Ναι, αυτό. Και λέω θα το δοκιμάσω. Και μετά το ένα έφερε το άλλο και το άλλο έφερε το άλλο και φτάσαμε στο σήμερα. Υπέροχα. Με έκτοτε αφού ξεκίνησες σε εφηβεία και όλα αυτά, μετά το να μπει στα καλλιστεία ήταν κάποιο όνειρο ή απλά προέκυψε? Αστεία ιστορία. Όταν ήμουν μικρή, έβλεπα τα καλλιστεία με τους γονείς μου, τότε στον Αντένα,
Και έλεγα: θέλω να γίνω Star Ελλάς, Miss Ελλάς. Ακριβώς αυτό τον τίτλο έλεγα, όπως το άκουγα. Star Ελλάς, Miss Ελλάς, κάτι. Τη τότε εποχή, ναι. Ό,τι ήταν η χρονολογία. Όπως έλεγα και για Baywatch. Το γράψεις και στο Instagram ναι. Την ιστορία αυτή. Έλεγα: θέλω να γίνω Baywatch. Θέλω να γίνω Baywatch. Η Pamela Anderson, ναι. Ναι, μου λέει ο μπαμπάς: αγάπη μου, το Baywatch είναι ναυαγοσώστες. Θέλεις να γίνεις ναυαγοσώστρια. Όχι, θέλω να γίνω Baywatch. Όχι, θέλω να γίνω Star Ελλάς. Ναι, μου λέει: όταν φτάσει η εποχή σου και είναι να βγεις Star Ελλάς, θα βγεις εκείνη τη εποχή. Εγώ βγήκα Star GS Ελλάς 2014. Ανήκει σε άλλη. Τέτοιο για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Πώς έγινε. Είναι ουσιαστικά άλλη εταιρεία από αυτά που ήταν τότε του Αντένα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω κάπου χάθηκαν τα καλυστία, κάπου. Κάπως εδώ δεν το ξέρω αυτό, δεν θέλω να την πιάσω. Οι θεσμοί που δημιούργησαν το καθένα στα δικά του καλυστία. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τα Star GS Ελλάς ήταν τότε που ήμουνα, εγώ ήταν πολλά χρόνια και ήταν και μετά και τον κορονοϊό, δεν σταμάτησαν, ήταν συναπτά τα έτη, ναι. Οπότε νομίζω θεωρούνται εθνικά καλυστία όταν είναι κάποιες συνεχείς χρονιές. Αλλά αυτά δεν τα γνωρίζω τόσο πολύ εγώ, οπότε θα το κλείσω αυτή την παρένθεση, γιατί δεν θέλω να πω κάτι που δεν ισχύει. Τώρα, τι έγινε, ήμουν στην Κρήτη και ήταν ένα μαγαζί πάρα πολύ ωραίο, το Ανατολή, που έπαιρνα ρούχα. Και μου λέει η Λίτσα, Τάνια μου λέει, θέλω να κάνεις μια φωτογραφία, μου λέει, να βγάλεις μια φωτογραφία για το μαγαζί, μια φωτογράφηση με τα ρούχα, αφού τα ψωνίζεις, σου αρέσουν. Και τη λέω, ναι, γιατί όχι. Και ξεκινάω, κάνω μια, δύο, τρεις, τέσσερις φωτογραφίες. Με βλέπει μια υπεύθυνη, η κυρία Ειρήνη Σαγρέ, γιατί εγώ δεν ξεχνάω ποτέ από που ξεκίνησα και πάντα είμαι ευγνώμων για όλους τους ανθρώπους στη ζωή μου. Και μου λέει, θέλω να σε πάρω, μου λέει, να περπατήσεις στις πασαρέλες μου. Κάναμε στην Κρήτη έτσι πασαρέλες με διάφορα μαγαζιά κτλ. Και από εκεί είδανε τις φωτογραφίες μου από τα social media κτλ. Και με κάλεσαν να πάρω μέρος στα καλυστία. Πήρα μέρος, βγήκα πρώτη. Μπορώ να σου πω ότι ήταν διαφάνεια, υπήρχε διαφάνεια στα καλυστία. Δεν ήταν καλή. Δηλαδή, όντως ήταν καλή συμπεριφορά, μετράει δηλαδή όλο το πακέτο. Καλή συμπεριφορά, όμορφη εμφάνιση. Δεν είναι όμως μόνο η όμορφη εμφάνιση, η προσωπικότητα, ό,τι σου λένε να το κάνεις. Δηλαδή, να μην. Να σου πω, σου λένε. Να μην είσαι ένα άτομο απλά που να είναι μόνο η εμφάνιση και να μην έχει το υπόλοιπο. Σου λένε εκείνη την ώρα ότι ξέρετε, θα κάτσετε εδώ για δύο ώρες. Πρέπει να είστε ευπρεπισμένες παρουσίες, μην πηγαίνετε από εδώ και από εκεί, μην σκορπίζεστε. Δείξτε λίγο ντύσεν, λίγο πιο έτσι, ξέρω εγώ. Όταν νομίζω δεν ακολουθείς λίγο τον. Φαίνεται αυτό, δηλαδή σε παρακολουθούν και όλη τη διάρκεια. Δεν είναι ότι μόνο την ώρα που θα περπατήσει την πασαρέλα. Όπως και τα παγκόσμια καλυστία. Ο λόγος που έχω πάρει αρκετούς τίτλους. Είναι για το λόγο ότι είναι η συνολική συμπεριφορά, κατάλαβες. Δηλαδή πηγαίνουμε ένα μήνα σε κάθε παγκόσμια καλυστία, τώρα έχουν μικρύνει μετά τον κορονοϊό για λόγω των συνθήκων και παρατηρούν τη συμπεριφορά καθημερινά. Πώς τρώμε, πώς μιλάμε, τι κάνουμε, πώς αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο, με τους sponsors που μας πηγαίνουν να γνωρίσουμε, στα μέρη που μας πηγαίνουν και μεταξύ μας οι κοπέλες. Δεν βγαίνει δηλαδή, άντε περπατήσαμε σε μια πασαρέλα και μας δώσανε τίτλο. Ουσιαστικά γι' αυτό δεν ξέρω αν το ξέρεις. Έχει αλλάξει από όσο περνάει και καιρός, δηλαδή με τον κορονοϊό, ή ήταν πάντα ανέκαθεν αυτό. Ποιο, το να μας παρακολουθούν. Ναι, ανέκαθεν, βέβαια. Γι' αυτό πηγαίνεις και ένα μήνα. Δεν πηγαίνεις μια εβδομάδα μόνο. Μετά τον κορονοϊό, απλά άλλαξε το διάστημα. Δηλαδή πηγαίνεις σε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες στα καλυστία. Δηλαδή σε παρακολουθούν. Υπάρχουν συνεντεύξεις και τέτοια και μια αλληλεπίδραση από τα social και από Zoom και τέτοια. Αλλά πηγαίνεις μία-δύο εβδομάδες. Αλλά παλιά και κάποια άλλα καλυστία, κάποιοι θεσμοί, ας πούμε, πηγαίνεις ένα μήνα. Και αυτό για να βλέπουν τη συνολική πορεία. Κατάλαβες. Ναι. Με τον καιρό που ασχολείσαι, έχεις έρθει σε στιγμή που να πεις θέλω να τα παρατήσω. Α, όχι, ποτέ δεν τα παρατάω. Νομίζω και οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου λένε ότι από κάπου αντλώ δύναμη. Θα με ρωτήσεις τώρα, είναι η επόμενη ερώτηση, το ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι, ναι, θα σου πω ότι πλέον πίνω καφέ το πρωί, καφέ τώρα, νερό ζούμι με γάλα, νερό και ζάχαρη και ζαχαρίνη. Αλλά νομίζω ότι αντλώ τη δύναμη που είπα και σε μια κοπέλα προχθές που είχα μια κουβέντα, από το ότι είμαι ευγνώμων. Νομίζω ότι κάθε πρωί σηκώνομαι και λέω σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ για αυτή την ημέρα, σε ευχαριστώ για αυτό που μου προσφέρει, σε ευχαριστώ που έχω φαγητό, να στο λακεδακρίζω, γιατί το βγαίνει μέσα από την ψυχή μου. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμων για ό,τι μας δίνεται. Για τα απλά πράγματα. Ναι, για τα απλά πράγματα. Για το ότι σηκωθήκαμε, για το ότι έχουμε να φάμε, για το ότι έχουμε δουλειά, για το ότι έχουμε ανθρώπους να μας αγαπάνε, για το ότι έχουμε κάτι να κάνουμε, κάτι να δώσουμε. Νομίζω ότι από αυτό αντλώ ενέργεια κάθε μέρα. Αυτό είναι υπέροχο. Και να σα δώσω πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλοί άνθρωποι δεν το σκέφτονται έτσι.
είναι πιο πολύ θα έχω τα υλικά μου αγαθά παρά το να έχω την υγεία μου, να μπορώ να βγω έξω να μιλήσω, να έχω πέντε πράγματα που για άλλους μπορεί να φαίνονται τυπικά, αλλά είναι ουσιώδη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι ο κόσμος μας λίγο πολύ έχει γίνει πολύ καταναλωτικός, παύλα ηλιστικός, από την τόση πληροφορία, τα τόσα προϊόντα, που και αυτή την κουβέντα είχα προχθές με έναν εξαιρετικό άνθρωπο, βιντεογράφο. Μου είπε ότι το βλέπει και αυτός πολύ έντονα, ότι αρχίζουμε να έχουμε ανάγκη τα υλικά αγαθά και όχι τόσο τους ανθρώπους. Ενώ στην ουσία δεν τα έχουμε ανάγκη. Θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ναι. Αλλά παραδείγματος χάρη, αν δεν έχω το ειδικό εργαλείο που πάει και βγάζει και σκάβει το κολοκυθάκι για να του βάλεις μέσα τον κιμά και το κάνω με το κουταλάκι μου ή με το χεράκι μου ή με το μαχαιράκι μου, δεν άλλαξε και κάτι. Αλλά γίνεται έτσι το κλείσιμο που σου λέει ο άλλος, το περνάει ότι το έχεις ανάγκη. Είναι σημαντικό. Ναι, γίνεται η ζωή σου καλύτερη, πιο εύκολη. Δηλαδή, ναι. Άντε, τρως και 2 λεπτά λιγότερο από το θα το έκανες με το κουταλάκι. Μετά και σίγουρα είναι πολύ πιο ουσιώδες να μπορείς να, να κάνεις πράγματα που θα σου φέρουν να κάνεις τις ανάγκες σου πραγματικά, παρά να πεις ότι θα το πάρω επειδή το έδιασε τα διαφήμιση. Δεν σου φέρει νομίζω κάτι. Τις αφήνουμε τις ανάγκες μας, ο λίγο τι πίσω, εγώ αυτό βλέπω. Γινόμαστε λίγο οχαδερφεστές, ξέρεις, και λίγο... Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει, το κάνω αύριο αυτό. Ναι. Ας πάρω τώρα αυτό, γιατί αυτό το έχω ανάγκη. Αυτό θα φύγει, δεν είναι για πολύ καιρό. Έχουν ξεκινήσει τώρα και κάτι εταιρείες που πουλάνε πολλά πράγματα και λένε αυτό τελευταίο κομμάτι, τελευταίο κομμάτι. Εταιρείες με πολύ υλικό, δεν σου λέω τώρα μπραντς ελληνικά και τέτοια, προς Θεού, ούτε καν. Το εξωτερικό, φαντάζομαι. Ναι, ακριβώς. Που έχουν πολύ πληθώρα προϊόντων. Βάζουν συνέχεια, ω, τελείωσε, τελευταίο κομμάτι. Ναι. Σου λέω, τελευταίο κομμάτι, θα το πάρω. Κι εγώ έχω μπει σε αυτό το τρυπάκι, δεν το συζητώ. Και ποιος δεν έχει μπει. Βγάζω την ουρά. Δίνεις πάσα βασικά, θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις μπει και εσύ σε αυτό το τρυπάκι ότι ναι, και γαμώ και εγώ ένα, γιατί να ναι, το πάρω. Έχω μπει και προσπαθώ να το συγκρατώ. Δηλαδή λέω, και επειδή είναι τελευταίο κομμάτι, δεν πειράζει, θα το ξαναβγάλει. Δεν έγινε κάτι. Αν είναι κάποια προσφορά, εντάξει, ας πούμε που είναι το Black Friday και λες. Δηλαδή, εγώ ας πούμε ψωνίζω το χειμώνα για το καλοκαίρι και το καλοκαίρι για το χειμώνα. Δεν με πειράζει καθόλου αυτό, γιατί, λέω θα το βάλω τον επόμενο χειμώνα, αλλά τουλάχιστον το έχω πάρει ακόμα πιο οικονομικό. Ναι. Αυτό το κάνω. Αλλά πολλές φορές συγκρατώ και τον εαυτό μου λίγο. Νομίζω πρέπει λίγο να κάνουμε και μια αυτοκριτική κάπου. Εσύ με τον καιρό έχεις κάνει την αυτοκριτική σου και έχεις πει, ξέρεις κάτι, Τάνια, μήπως εκεί έχεις κάνει λάθος ή εκεί μήπως πρέπει να το κάνεις διαφορετικά. Νομίζω κάθε μέρα το κάνω αυτό. Με το που ξαπλώνω στο κρεβάτι, η πρώτη μου σκέψη είναι αν πείραξα κανέναν σήμερα. Είμαι πολύ ευαίσθητη σαν άνθρωπο, γενικά το ξέρει ο κόσμο αυτό. Αν έχω πειράξει κάποιον, αν έχω ενοχλήσει κάποιον, αν έχω αφήσει κάποια εκκρεμότητα, αν έχω αφήσει κάποια υπόθεση, κάτι που πρέπει να κλείσω. Και μετά λέω, ναι, αυτό δεν το έκανε καλά. Να πάρει να πει μια συγγνώμη. Ακόμα και να μην έφυγε, να μην το έκανε με κακό. Πάρει να πει μια συγγνώμη. Μια συγγνώμη είναι καλό να αντυχεί. Ένα ευχαριστώ, μια καλημέρα είναι καλό να αντυχεί. Εσύ, ας πούμε, έρχεσαι σήμερα με άσχημη διάθεση. Είναι μια εικόνα ζωής που έχω, ρε παιδί μου. Πας στο βενζινάδικο και σου βάζει ο άλλος βενζίνη. Και ο καημένος έχει σηκωθεί από το πρωί, έχει τα θέματα του, τη στεναχώρηση του. Μπορεί να τσακώθηκε και στο σπίτι του και είναι μουντρούχος. Και δεν σου λέει καλημέρα. Και σου λέει, τι θα πάρετε, τι βενζίνη θέλετε, πόσο θέλετε. Εάν του πεις μια καλημέρα, μπορεί εκείνη την ώρα να μην σου πει καλημέρα, αλλά θα την ακούσει. Κάπως θα το φτιάξει ένα θετικό impact, κατάλαβες, θέλω να σου πω, μια θετική αντίχηση. Θα σου πω εγώ μια καλή μέρα, εσύ μπορεί να μην την εκλάβεις εκείνη την ώρα. Στον επόμενο όμως θα έχεις μια καλύτερη διάθεση. Τι κάπως νομίζω λίγο-λίγο μπορεί να αλλάξει και ο κόσμος. Οπότε πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει και κύκλος όλο αυτό. Θεωρείς ότι το ίδιο είναι όλο αυτό στον κόσμο της μόδας, ότι μπορεί να αλληλεπιδράσει με όμορφο τρόπο ή θεωρείς ότι εκεί επειδή είναι σε εισαγωγικά αρπακτικά. Δεν ξέρω ακριβώς αν είναι αρπακτικά. Σίγουρα έχω δει ότι... Είναι τόσο, sorry που σε διακόπτω, είναι τόσο δύσκολος που να έχει τόσες πολλές αιμονές ή τόσα πολλά πράγματα που να θέλουν και να βγαίνουν πάρα πολύ δύσκολα για τον εκάστοτε που είναι ένα συνεργαστή. Κοίτα, ότι είναι ένας μεγάλος χώρος, ένα αχανές σύστημα, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι νομίζω στον κάθε άνθρωπο μέσα του. Δηλαδή, τι θέλει ο άλλος να δείξει, τι θέλει να δώσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να φτάσουν πολύ γρήγορα στον κολοφόνα της δόξας και
είναι διατεθειμένοι να κάνουν διάφορα πράγματα. Οτιδήποτε. Αυτό δεν θα το επωνομάσω, γιατί ο καθένας αυτός ορίζει τα μέτρα και τα σταθμά του. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα λάθος και τίποτα σωστό, εάν δεν έχεις επιλέξει να το κάνεις. Εάν είναι κάτι επιλογή σου και τη στηρίζεις την επιλογή σου, τότε είναι σωστό. Και ο άλλος να σου πει ότι είναι λάθος, εσένα είναι επιλογή σου. Το κοινωνικά κατακριτέο, άλλο αυτό κομμάτι. Δηλαδή, αν βγεις έξω στον δρόμο γυμνός και προσβάλλεις τη δημοσία εδώ, ναι, εντάξει, θα σου πω ότι και αυτό είναι κοινωνικά κατακριτέο. Αλλά θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπάρχει κάτι. Οπότε πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει. Όμως, αν είχαμε μια καλύτερη, μεταφέραμε μια καλύτερη εικόνα προς τα έξω, ο χώρος και ο χρόνος θα άλλαζε. Δηλαδή, όταν έρχονται απ' έξω άνθρωποι προς τα μέσα, θα ήταν διαφορετικά διαβασμένοι. Τώρα δηλαδή βγαίνει μια πολύ άσχημη εικόνα προς τα έξω, ότι πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο, που για τον άλλο δεν είναι κατακριτέο, δεν είναι λάθος. Και μπαίνει με αυτή την εικόνα ότι, α, εντάξει, πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω αυτό. Και όλο αυτό γίνεται ένας φαύλος κύκλος και βγαίνει μια εικόνα άσχημη. Αν όμως κάποιος μπει και έχει μια θετική αντίδραση απ' έξω, ότι, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, νομίζω, ναι, μπορεί να αλλάξει. Από στόμα σε στόμα. Άσχημη συμπεριφορά έχεις αντιμετωπίσει καθ' όλη τη διάρκεια σε αυτό το χώρο? Όταν εννοείς άσχημη, εννοείς να μου γίνει κάποια πρόταση, κάτι? Όχι, ή να με χτυπήσουν, να είναι λεκτικοί? Να με χτυπήσουν, να προσπαθήσουν εκείνη τη στιγμή, που να είναι μια συμπεριφορά, γιατί κάποιος μπορεί να έχει τα νεύρα ή οτιδήποτε. Εμένα προσωπικά δεν μου έχει συμβεί. Γιατί είμαι, δεν ξέρω, δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά θεωρώ ότι είμαι αρκετά επαγγελματίας και το θέλω αυτό στη δουλειά μου. Δεν μου έχει συμβεί. Έχω ακούσει όμως ανθρώπους να τους προσβάλλουν άσχημα. Παραδείγματος χάρη, έχω ακούσει σε φωτογράφηση να λέει στην άλλη, με συγχωρείς κιόλας, να μπουν διαζευτικά, δεν ξέρω τι, ότι πάρ' την κυταρίτιδά σου πιο εκεί. Δεν είναι ωραίο αυτό. Είναι προσβλητικό. Όμως, σίγουρα και από την πλευρά του ανθρώπου που έκανε τη δουλειά του και από την πλευρά όμως. Για να φτάσει να το πει αυτό το πράγμα, προφανώς δεν ήταν και 100% επαγγελματίας εκείνη τη στιγμή το μοντέλο. Δηλαδή ήταν και λίγο πέρα βρέχει εκείνη τη στιγμή. Γιατί το είδα με τα μάτια μου. Δεν λέω κάτι που δεν το έχω δει και απλά το έχω ακούσει. Αν δεν ακούσω, δεν λέω τίποτα. Αλλά εμένα προσωπικά μου έχει γίνει μόνο μία περίεργη πρόταση, την οποία την έκοψα μόνη μου κατευθείαν. Δεν έφτασε να γίνει κάτι παραπάνω, γιατί νομίζω ότι όταν δεν δίνεις δικαιώματα, δεν είναι ο άλλος τόσο. Να πάρει, θα συμβεί, δεν λέω ότι δεν θα συμβεί, δεν είναι πανάκια, τίποτα δεν είναι. Η εξαίρεση στον κανόνα πάντα υπάρχει. Αλλά επειδή είναι τόσο μεγάλο το εύρος, δεν το ρισκάρει ο άλλος να πάει να κάνει κάτι, κατάλαβες, θέλω να σου πω. Αν δει το πράσινο φως, έστω και λίγο, ναι, μπορεί να το προχωρήσει. Αν δει όμως ότι δεν υπάρχει κανένα φως, τίποτα, είναι μόνο επαγγελματισμός, δεν μπορεί να προχωρήσει. Δηλαδή, εμένα μου έγινε μια πρόταση, είπα, όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν ήρθα για να κάνω αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Ναι. Εάν σας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, δώστε μου το εισιτηριάκι μου να φύγω να γυρίσω πίσω. Εισιτήριο εννοώ επειδή ήμουν εκτός Ελλάδος. Ναι, ναι, ναι. Μη θεωρείς ότι βγάζουν για το μετρό. Προς Θεού. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω κάτι για να προχωρήσω. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Δεν το κατακρίνω. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να το κάνει. Αλλά εγώ δεν ήθελα, δεν με ενδιαφέρει. Προτιμώ να κάνω τη δουλειά μου και αν θέλω κάτι στη ζωή μου να συμβεί, θα συμβεί γιατί το θέλω εγώ. Όχι γιατί έπρεπε να το επιλέξω για να φτάσω κάπου αυτό. Διαφορές Ελλάδας με εξωτερικού στο θέμα δουλειάς έχεις παρατηρήσει? Τεράστια, δεν το συζητώ. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι πάσα τρελή. Ναι, φυσικά. Υπάρχει αρτιότητα στο modeling, στις συνεργασίες, στη διαφάνεια, στα οικονομικά, φυσικά. Δηλαδή, η διαφορά που έχεις, η βασική διαφορά που μπορεί να πεις ότι βλέπεις την Ελλάδα με το εξωτερικό προς το θέμα δουλειάς, στη μόδα. Δηλαδή, ποια μπορεί να πεις ότι είναι τα τρία πράγματα χαρακτηριστικά που μπορεί να πεις ότι είναι αυτό, αυτό και αυτό που βλέπεις όταν πας στο εξωτερικό να εργαστεί? Κορονίδα είναι ο επαγγελματισμός. Η κορονίδα, η βασική ταμπέλα, το τεράστιο με τεράστια γράμματα είναι επαγγελματισμός. Είναι επαγγελματίες και τα μοντέλα είναι επαγγελματίες. Στην Ελλάδα δεν είναι επαγγελματίες τα μοντέλα. Είναι τα κορίτσια της διπλανής πόρτας. Δεν κατακρίνω, ξαναλέω, όμορφα κορίτσια, αλλά δεν είναι έτοιμα για να βγουν. Θέλουν εκπαίδευση. Απλά στην Ελλάδα, ό,τι άντε, πήγαινε στο modeling. Και κάνουν δουλειά άσχημη στα ήδη υπάρχοντα πραγματικά μοντέλα, τους επαγγελματίες.
Επαγγελματισμός νούμερο ένα, δεν υπάρχει. Δηλαδή, πάνε ό,τι ώρα να είναι. Η συμπεριφορά δεν είναι ευγενική. Είναι στην κοσμάρα τους. Τα έχω δει αυτά τα πράγματα και χαλάνε σε άλλους τις δουλειές. Επίσης, χαλάνε τις δουλειές και στο οικονομικό. Γιατί λένε άλλα. Και υπάρχει μια φόρμα στην αγορά. Για όλους τους ανθρώπους. Για να μπορούν σίγουρα να είναι όλοι τίμια και σωστά και να κάνουν τη δουλειά τους. Όταν έρχεται ο άλλος και το κάνει για κάτι άλλο, δεν θέλω να υπονομάσω, ή για ένα αντικείμενο. Όταν έχει μετασχολήσει μπακαλό συμπεριφορά. Ναι, χαλάει τη φόρμα της αγοράς. Και ο άλλος θα σου πει, αφού εγώ πήρα και έκανα τη δουλειά μου με τον μπακαλό τέτοιο, γιατί να μην δεν πάρω κι άλλο ένα μπακαλό τέτοιο. Αν ήμασταν όλοι όχι, είμαστε έτσι, δουλεύουμε έτσι, θα πήγαινε και το σύστημα σωστά. Ναι. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό είναι άψογα τα πράγματα. Είναι στρατιωτάκια. Δεν συμφωνώ και σε αυτό, δηλαδή, να είμαστε στρατιωτάκια, γιατί εμείς είμαστε και ήλιος, θάλασσα. Έχουμε άλλη νοοτροπία. Ναι. Έχουμε άλλη. Όταν βλέπουμε τον ήλιο κάθε μέρα το πρωί και τη θάλασσα μπροστά μας, σηκωνόμαστε με άλλη διάθεση. Έτσι. Για χορό, για χαρά, για OK, μπορεί να έχουμε τα νεύρα μας, αλλά δεν υπάρχει σαν Ελλάδα. Γιατί εγώ το ξέψει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει. Αλλά δεν το εκμεταλλευόμαστε αυτό θετικά. Δηλαδή, αν αύριο η Τάνια το πρωί λέγανε και είναι πρόεδρος, τι θα άλλαζε? Πρόεδρος, Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω τίποτα από πολιτική. Εσύ τι θα ήθελες, από αυτά που έχεις πέρα, πώς ζεις στο εξωτερικό και αν μπορούσες να τα μεταπαραδεύσεις εδώ πέρα στην Ελλάδα, τι θα ήθελες να κάνεις ώστε η Ελλάδα να είναι καλύτερη? Σε γενικό πλαίσιο μιλάμε, ναι, όχι στη μόδα. Και στη μόδα. Σε γενικό πλαίσιο νομίζω θα ήθελα να βγουν προς τα έξω τα άπειρα, μοναδικά, υπέροχα σημεία που έχει η Ελλάδα. Πας στο Παρίσι και πληρώνεις πόσα χρήματα, τι ουρά τεράστια για να δεις ένα μεταλλικό αντικείμενο, τον πύργο του Άιφελ. Ναι. Iconic, θεϊκό, τέλειο, φοβερή κατασκευή, δεν το αντιλέγω και δεν το αναιρώ. Αλλά δεν είναι φυσικής ομορφιάς. Στην Ελλάδα έχουμε απίστευτα σημεία που δεν τα έχουμε προωθήσει με σωστό τρόπο. Νομίζω ότι από εκεί θα ξεκινούσαν το Α και το Ω ο πολιτισμός μας. Και μετά νομίζω όλα τα άλλα θα παίρνανε πολύ καλή ροή. Γιατί όταν βλέπαν ότι εμείς σεβόμαστε τον πολιτισμό μας και τον προάγουμε προς τα έξω σωστά, θα δούλευε και το υπόλοιπο σύστημα σωστά. Θα μας σέβονταν κι αυτοί. Και όσοι έρχονταν θα κάναν το ίδιο. Όταν έρχεται ο Άγγλος και δεν πετάει το τσιγάρο κάτω ή το σκουπίδι και βλέπει τον Έλληνα να πετάει το σκουπίδι, μετά θα το πετάξει και ο Άγγλος και θα έχει και δίκιο. Παράδειγμα λέω, γιατί. Ναι. Προς Θεώ, δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους. Σα ταξιδεύω και πάρα πολύ στην Αγγλία. Όποιος τέλος πάντων από το εξωτερικό έρθει και το δει αυτό και λέμε κιόλας χωρίς να ντρεπόμαστε καθόλου, το μεγάλο τασάκι, τσουπ, γιατί να μην δεν το κάνει και ο ξένος? Σίγουρα θα ήταν πολύ ωραίο, δηλαδή θα ήξερε ότι θα έρθω στην Ελλάδα και υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Ναι, και δεν θα είναι... όπως πάμε εμείς στη χώρα τους και ξέρουμε ότι υπάρχουν κανόνες. Αν πετάξεις σε μια χώρα έξω σκουπίδι κάτω, υπάρχει θέμα. Καταρχήν δεν σου πάει η καρδιά, γιατί δεν βλέπεις σκουπίδι κάτω. Δεν βλέπεις άπειρες γάτες και σκυλιά στο δρόμο. Δεν βλέπεις ανθρώπους. Κάθε μέρα οι Έλληνες, κάθε μέρα η καρδιά μας σφίγγεται. Τουλάχιστον των ανθρώπων που το έχουν ξεπεράσει. Πολύ θετικό αυτό. Άλλοι άνθρωποι όμως σφίγγεται. Εγώ, ας με βλέπω τον ανάπηρο στα φανάρια και η καρδιά μου πάει έτσι. Μπαίνω στο μετρό και ο άλλος ζητάει και δεν έχει να φάει. Σίγουρα μπορεί στο πίσω μέρος του μυαλού να λέω, είναι όντως ζητιάνος, δεν είναι ζητιάνος, να δώσω. Γιατί έχουν υπάρξει περιπτώσεις που είναι μαϊμού ζητιάνοι. Ναι, όμως δεν είναι και ωραίο αυτό να το βλέπεις. Η καρδιά σου σφίγγεται. Τα σίγουρα παιδιά τι εικόνα βλέπουν κάθε μέρα? Δεν υπάρχει αυτό στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν ναρκωμανοί στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν ζητιάνοι στο εξωτερικό. Πάρα πολύ λίγοι. Συγκριτικά με εδώ πέρα. Ναι, πάρα πολύ. Ναι, εννοώ η πληθώρα, γιατί πάντα υπάρχει. Μίλαμε την εξαίρεση του κανόνα. Μιλάμε για τον κανόνα. Δεν έχει τόση τέτοια. Δηλαδή, εδώ, ας πούμε, αν παράδειγμα τους κάνουμε, λέμε ότι υπάρχουν 100, στο εξωτερικό, σε πολλές χώρες. Συγγνώμη. Σε πολλές χώρες του εξωτερικού μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, 10, λέμε. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Και είναι μεγάλη διαφορά, σίγουρα. Στη μόδα, εσύ τι θα ήθελες να αλλάξεις? Το σύστημα, όλο από το μηδέν. Αυτό ότι δεν χρειάζεται για να μπεις να είσαι έτοιμος να κάνεις ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Το θέλεις, δεν το θέλεις. Γιατί υπάρχει και το δεν το θέλεις. Με τη θέληση ή χωρίς τη θέληση? Ναι, με τη θέληση κάνω ό,τι θες. Ναι. Χωρίς τη θέλησή σου να ξέρεις, να ακούς, γιατί δεν συμβαίνει πάντα. Δεν σημαίνει ότι θα έχεις ακούσει αυτό και θα μπεις και ισχύει. Αυτό που σου είπα, η γενική εικόνα, τι έρχεσαι και προσλαμβάνεις απ' έξω και έρχεσαι. Αλλά καλό θα είναι να μην χρειάζεται τίποτα από αυτό.
Τίποτα από αυτό. Δηλαδή, να ξέρεις ότι θα μπεις και ότι θα κάνεις τη δουλειά σου κανονικά και κανένας δεν θα σε πειράξει, κανείς δεν θα σου πει τίποτα και δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα που δεν θες. Να υπάρχει μια τέτοια. Και επίσης το οικονομικό. Δουλεύεις, αμείβεσαι, σωστά. Όχι, δεν αμείβεσαι για μια τσάντα. Δεν αμείβεσαι για τον μπακαλό αυτό που είπες, κατάλαβες, θέλω να σου πω. Αυτό. Να μην. Ουσιαστικά λες, λέω παραδείγματος χάρη, 100% όχι. 100 είπαμε, αλλά. Ναι, αλλά δεν αυτό, δεν εκείνο, δεν το άλλο και μπορώ να πάρω την άλλη που. Ναι, όχι, δεν, όχι. Όχι, αυτό να μην υπάρχει. Η συνεργασία που έχει ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει, είναι μία ή είναι πάρα πολλές? Έχω, θα σου πω. Η αλήθεια είναι ότι οι συνεργασίες μου είναι και σε εισαγωγικά φιλίες μου. Γιατί ποτέ. Το ξέρουν, δηλαδή οι άνθρωποι τώρα που θα δουν και συνέντευξη και τα λοιπά θα πούνε ναι, ισχύει αυτό. Ποτέ δεν πάω να πάρω τα χρήματα, να κάνω τη συνεργασία και να φύγω, να εξαφανιστώ. Θέλω να χτίσω σταθερές φιλίες. Φιλίες και σχέσεις. Ναι, δηλαδή θέλω κάθε μήνα να έχουμε μια συνεργασία και στα δύσκολα να βοηθήσω. Όχι, εντάξει, αυτό το μήνα με πλήρωσε τον άλλο που δεν μπορείς, εγώ εξαφανίστηκα. Ή ένας διαγωνισμός που δεν πήγε πολύ καλά, θα στείλω να πω, ξέρεις, το παρατήρησα κι εγώ, αυτό δεν πήγε τόσο καλά. Θες να το ξαναδούμε μια άλλη στιγμή, χωρίς να χρειάζεται κάποια ξανά οικονομική τέτοια μεταξύ μας. Να το δούμε κάποια άλλη στιγμή με κάποιον άλλο τρόπο κτλ. Θέλω να. Οπότε οι συνεργασίες είναι φιλίες. Τις κτίζω σιγά σιγά. Και μου αρέσει, περνάω καλά μέσα σε αυτό. Θα ήθελες με κάποιον ή κομμόδας που θα ήθελες πάρα πολύ να συνεργαστείς και δεν έχεις συνεργαστεί? Οίκο μόδας. Μεγάλη λέξη τώρα μου λες. Θα τα ακούει ο κόσμος από τότε και θα λέει καλά ρε Τάνια, δεν θα ήθελε να συνεργαστείς με την Gucci, με την Versace. Θα ήθελα και δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα γιατί. Δεν θα ήθελα γιατί δεν είναι πλησίον του στυλ μου τόσο. Okay, ναι, φοράω κι εγώ τα συνολάκια μου κτλ. Αλλά αν θα ήθελα πολύ, δηλαδή να έρθει κάτι σαν πρόταση, είναι 3-4 εταιρείες που έχουν πολύ ωραίες θεματικές τσάντες. Όπως είναι η Betsy Johnson, όπως είναι. Ποια άλλη να σου πω, γιατί η Vendula που είναι στο Λονδίνο, που έχει φοβερές τσάντες. Δηλαδή αυτές θέλουν να χτυπήσουν την πόρτα χθες, αν γίνεται. Και να σου πούνε Τάνια. Τάνια συνεργασία. Έλα να δώσουμε θεματικές τσάντες, γιατί η Betsy Johnson δεν φέρνει και στην Ελλάδα, δεν κάνει shipping στην Ελλάδα και έχω δει μια τσάντα σίδερο, τη θέλω σαν τρελή. Είναι γιατί ορισμένες εταιρείες δεν ξέρω γιατί δεν φέρνουν Ελλάδα και είναι πολύ άσχημο. Πολύ. Και μετά τα ψάχνεις από τα άλλα τα τέτοια τα site, τα οποία έχουν πολύ. Από resellers. Ναι, ναι, και το shipping είναι τρελό. Και από Αγγλία και έχει τόσο πολύ υψηλό shipping. Ναι, ναι, έχει shipping πολύ. Τι να πω, παιδιά, και εσείς ηρεμία. Πες τα. Στείλε την Betsy Johnson. Εσείς στείλτε ένα μήνυμα. Εδώ οι φίλοι, ας κάνουν attack την Ben Johnson και Τάνια Καφινιώτη εδώ. Να πάει να έχουν μια συνεργασία. Θα με ρωτήσεις γιατί έχω τόση τρέλα με τα θεματικά. Είναι ένα παιδικό στοιχείο του χαρακτήρα μου. Η φράουλα που είπαμε. Ναι. Οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου μου λένε ότι είμαι ένα παιδί ακριβώς αυτή την έκφραση. Και νομίζω ότι ισχύει. Είμαι ένα παιδί παγιδευμένο στο σώμα γυναίκας. Ναι. Ναι, μπορώ να συζητήσω, να είμαι σοβαρή, να, αλλά το 80% μου είναι παιδί. Δηλαδή θέλω να πηγαίνω σε θεματικά πάρκα, θέλω να βλέπω παιδικά, θέλω να παίζω με τα παιδάκια, γι' αυτό κάνω και παιδικά event και τέτοια. Όλο αυτό δηλαδή, αυτό το θεματικό στοιχείο, έρχομαι κοντά στο παιδί που υπάρχει μέσα μου. Μου δίνεις πάσα να σε ρωτήσω κιόλας, κάποιο αγαπημένο παιδικό που σου αρέσει πάρα πολύ? Η Πεντάμορφη και το Τέρας, γιατί ζωντανεύουν τα πραγματάκια. Μ' αρέσουν αυτά τα γλυκούλια. Δηλαδή ο Θρυψαλάκης, η Μαντάμ Τσαγερό. Πολύ. Μπράβο. Τον λατρεύω. Στην τηλεόραση σου γίνει κάποια πρόταση για συνεργασία ή όχι? Μου έχει γίνει μία πρόταση, μία-δύο προτάσεις, οι οποίες δεν καλύπτανε, γιατί σου είπα, δεν υπάρχει μέσα στο και λάθος, δεν καλύπτανε τα δικά μου δεδομένα. Όταν έχω και άποψη και γνώμη και νομίζω ότι μπορώ και να μιλήσω, η μελαλίστα τη δόξα το Θεό και αρθρώνω και καλά τις λέξεις, δεν θα ήθελα να κάνω τη λάστρα, συσσαγωγικά. Ναι. Έχει βγει αυτός ο όρος, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, αλλά τέλος πάντων δεν θα ήθελα απλά να δείχνω τις σωματικές μου, το σώμα μου και να κάθομαι και να απλά. Δεν θα μου άρμοζε. Να είσαι καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ναι. Θα προτιμούσα να έχω μια άποψη, μια γνώμη. Όχι τεράστια, όχι ένα τέτοιο. Αλλά αν με ρωτάς, θα ήθελα να πάρω εκπομπή δική μου και αυτή θα ήθελα να ήταν η παιδική,
που το κοιτάω λίγο, έχω κάνει μια πρόταση. Στείλε και εσύ τα θετικά vibe. Ναι, εννοείται. Να ακούσει κανείς να μου κάνει μια πρόταση στο παιδί. Γιατί το τύπου Disney, όπως ήταν, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Disney Club. Ναι. Πώς δεν το θυμάμαι, αυτό θέλω να αναβιώσω. Έχω φτιάξει ολόκληρη σκαλέτα. Και κοιτάω τώρα πώς μπορώ να το εδραιώσω. Ή αλλιώς θα ήθελα κάτι με φαν. Δηλαδή να παίρνω συνεντεύξεις, να κάνω κανένα αστείο, να είναι πιο έτσι παιχνιδιάρικο. Κάτι σοβαρό έτσι. Του τύπου να βγεις έξω στον κόσμο και να πάρεις συνεντεύξεις. Γιατί όχι, ή και να έρχονται σε μένα, ή και ένα τηλεπαιχνίδι. Α, ένα τηλεπαιχνίδι. Τηλεπαιχνίδι, όπως, πώς θα σου άρεσε πάρα πολύ. Το τροχό της τύχης. Θα μου άρεσε πάρα πολύ ο τροχός της τύχης, ναι. Είχα λάβει και μέρος. Ήταν το διάστημα που είχε βγει. Πώς ήταν την κοπέλα αυτή που είχε. Η Τζούλια Νόβα. Όχι, μετά την Τζούλια Νόβα. Η Βάλια. Βάνια. Νομίζω. Βάλια. Βάλια, νομίζω. Η Βάλια. Πολύ όμορφη κοπέλα. Εκείνο το διάστημα είχα δηλώσει και εγώ συμμετοχή. Είχα περάσει από κάστινγκ. Ναι, θα μου άρεσε πάρα πολύ κάτι τέτοιο. Αν μας ακούει ο Γιώργος ο Πολυκανδιάδης, εδώ, η Τάνια, η επόμενη αντικαταστάτρια θα είναι εδώ. Στην έχω έτοιμη, Γιώργο. Μακάρι να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω, είσαι πιο πολύ του, όταν βγεις έξω να διασκεδάσεις, σου αρέσει πιο πολύ το να πας σε ένα κλαμπ ή σε μπουζούκια. Α, ούτε τ' άλλο. Δεν μου αρέσουν, σου ξαναλέω, ξαναβάζω πάλι την παρένθεση, δεν κατακρίνω τίποτα. Δεν μου αρέσουν ούτε τα μπουζούκια, ούτε τα κλαμπ, ούτε τα μπαρ, καθόλου. Δεν μου αρέσει η νύχτα. Νομίζω ότι παλιά ήμουν σε ένα βαθμό που όταν παίρναγε 12 η ώρα και ήμουν έξω από το σπίτι μου, πιάνε τα κλάματα. Στεναχωριόμουν, έλεγα γιατί είμαι τώρα εγώ έξω από το σπίτι μου, γιατί δεν είμαι στη ζεστασιά μου, στο σπιτάκι μου. Ναι. Έλεγα και έβλεπα τις πολυκατοικίες με τα φώτα τα ανοιχτά και έλεγα τώρα να ήμουν εκεί. Ναι, μπουζούκια έχω πάει πάρα πολύ λίγες φορές στη ζωή μου για να ακολουθήσω την παρέα, γιατί είμαι της παρέας εννοείται. Μπαρ, ούτε και θυμάμαι πολύ λίγα, δεν μετρημένα στα δάχτυλα. Και κλαμπ, αυτά κι αν είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Δεν μου αρέσει αυτό το είδος η διασκέδαση, δεν ξέρω γιατί. Γιατί δεν καπνίζω, δεν πίνω, μόνο μοσχατοντάς την πίνω. Ναι, δεν πίνω, δεν καπνίζω. Δεν μου αρέσει να χορεύω, όχι εμένα. Δεν μου αρέσει να χορεύω και να νιώθω ότι με ακουμπάει άλλος, είναι δίπλα μου, άλλος μου έχουν κάψει και δύο φορές το φόρεμα με τσιγάρα και τέτοια, με έχουν κάψει και εμένα, δηλαδή να φτάσει. Αν δηλαδή, δεν βρίσκω καλή φωτιά, δηλαδή. Να σου πω, δεν το βρίσκω διασκέδαση. Εγώ ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι. Για πολλοί κόσμο είναι. Για μένα δεν είναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το σινεμά, πάρα πολύ το θέατρο, πάρα πολύ να παίζω έλφη τραπέζια στο σπίτι, πάρα πολύ να παίζω ηλεκτρονικά στο σπίτι, να μαζεύω κόσμο, να μαγειρεύω και να βλέπουμε ταινίες και να ταξιδεύω ή να πηγαίνω σε θεματικά πάρκα. Τρελαίνομαι γι' αυτά. Ναι. Στο σπίτι, όταν ακούς μουσική, έχεις κάποιο αγαπημένο καλλιτέχνη? Ναι, τον Κότσιρα και τον Χατζηγιάννη. Πολύ. Μόνο από ελληνικού, του ελληνικού ρεπερτορίου ή του ξένου? Του ελληνικού. Όχι, ακούω και ξένο. Σελίν Ντιόν, δεν το συζητώ. Τρελαίνομαι με τις μπαλάντες. Έντεχνα και μπαλάντες. Όλη μέρα ακούω έντεχνα και μπαλάντες. Ναι. Μ' αρέσει, μηρεμούν, μεγαλυνεύουν, μεταξιδεύουν. Σινεμά έχεις πάει πρόσφατα, γιατί μου δίνεις και πάσα να σε ρωτήσω. Όχι, έχω αρκετό διάστημα να πάω, αλλά μην με ρωτήσεις. Είχα πάει να δω. Ήθελα να πάω να δω το Σκαθαροζούμι τώρα τελευταία, αλλά έφυγε. Παίζει και video games, μου πες. Ναι, τρελαίνομαι για video games. Ναι. Αδέρφια μου, βέβαια, εννοείται. Ξαδέρφια, αδέρφια, αυτά πολύ εκεί video game. Όταν έχουμε χρόνο, βέβαια, γιατί παίζουμε πάρα πολύ την πυραμίδα της γνώσης με τον αδερφό μου, που είναι με ερωτήσεις. Και παίζεις μέσα από το κινητό, έχεις κατεβασμένη την εφαρμογή και είναι και στο PlayStation. Και ανεβαίνεις καλή και τα λοιπά και κάνει κάτι ερωτήσεις και άμα απαντήσεις το σωστό παίρνεις μπόνους, αλλιώς μετά παίρνεις κάτι τέτοιο και πετάς κάτι βόμβες, κάτι γλίτσες στον άλλον για να μην βλέπει τις απαντήσεις. Πολύ ωραία, έχει πολύ πλάκα. Είσαι σε PlayStation ή Xbox, αυτά παίζεις? Όλα. Και Wii πάρα πολύ. Απλά το PlayStation δεν με βάζει ο αδερφός μου πολύ συχνά να παίζω ποδόσφαιρο γιατί πατάω όλα τα κουμπάκια έτσι. Αλλά κερδίζω. Ναι. Τον εκνευρίζει που κερδίζω γιατί πατάω όλα τα κουμπάκια έτσι και κερδίζω. Πώς ήταν ο αδερφός σου? Βαγγέλη. Βαγγέλη, εδώ η Τάνια έχει κάνει αποκαλύψεις μεγάλες. Ναι. Εντάξει, είναι ωραίο πάντως να ασχολείσαι και να παίζεις. Mm-hmm. Αν και κάποιοι το θεωρούν και λίγο αποκρουστικό από την άποψη ότι. Λένε ότι παίζεις βιντεοπαιχνίδια, ότι αποβλακώνεσαι. Mm-hmm. Αν και δεν θεωρώ ότι είναι ότι αποβλακώνεσαι, θεωρώ ότι είναι ωραίο. Σε βοηθά να εξοικειώσεις και το μυαλό σου, να κάτσεις και πράγματα που πιθανόν να μην έκανες δεξιά και αριστερά οτιδήποτε. Νομίζω σε όλα πάνε μέτρων άριστον. Ναι, σίγουρα. Αυτό.
Αυτή είναι η απάντησή μου σε αυτό. Νομίζω ότι και στο κλαμπ θα πας, και στο σινεμά θα πας και παιχνίδια θα παίξεις. Βέβαια, το πιο καλό που μπορείς να κάνεις για το μυαλό είναι να λύνεις τα βρόλεξα. Μεγάλοι ναι. και οι μόνοι πρόγονοι που το κάναν αυτό, το μυαλό τους ήταν ξηράφι, δούλευε πάρα πολύ. Γιατί σε βάζει μια διαδικασία να σκεφτείς, να μάθεις περιττές γνώσεις, να μάθεις άλλες γνώσεις, πληροφορίες. Και εμένα μου αρέσουν τα σταυρόλεξα πολύ. Οπότε δηλαδή λύνει συνέχεια, φανταστά. Ναι, ναι, σουντόκου δεν πιάνω στα χέρια μου, γιατί με το μαθηματικό δεν το έχουμε πάρα πολύ. Είσαι πιο πολύ του. Θεωρητικό. Ναι. Εντάξει, είναι ο κάθε άνθρωπος που έχει. Που κλείνει. Ναι. Είναι. Στη μαγειρική. Πολύ. Ναι. Ο μπαμπάς μου μου λέει ότι δεν πίστευε, δηλαδή ξεκίνησα να μαγειρεύω εγώ για κάποιους λόγους υγείας που έγινα στην οικογένεια που το είχα πει και μου λέει ο μπαμπάς, καλέ μου λέει, έλεγα μαγειρεύεις, αλλά όχι ότι μαγειρεύεις και τόσο τέλεια. Εντάξει, του έκανα φαγητά, αλλά όταν έκανα για την οικογένεια, έκανα τα μακαρόνια, αυτά τα. Αλλά του κάνω τώρα παστίτσιο, του κάνω ό,τι θέλει, μπάμιες, με κοτόπουλο, το ένα, το άλλο, ό,τι μου ζητήσει. Και μου λέει, μπας, καλέ μου λέει, μαγειρεύεις πάρα πολύ ωραία. Έχω πάρει, ναι. Μήπως να δηλώσεις το MasterChef συμμετοχή. Όχι, όχι. Όχι, δεν είμαι για MasterChef. Γιατί. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί εκτός από το modeling να σε κερδίσει και μαγειρική. Γιατί θα τους φτιάχνω συνέχεια σούπες και σαλάτες. Α, ναι. Τρελαίνομαι για σούπες και για σαλάτες. Πιο πολύ αγαπημένο που σου αρέσει να φτιάχνεις τι είναι? Σούπες και σαλάτες. Ενώ σαν σούπα τι αρέσει να είναι? Κοτόσουπα. Θα φανταστώ πάλι κοτόπουλο και η σαλάτα. Ναι, ναι, ναι. Κοτόπουλο. Τρελαίνομαι για το κοτόπουλο. Εγώ θέλω να σε πάω τώρα σε πάω σε κάτι διαφορετικό. Θεωρείς ότι τα social με τη μόδα πρέπει να συνεπάρχουν? Ναι, αλλά αρμονικά. Όχι αυτή η εικόνα που βγαίνει και την προσλαμβάνει ο κόσμος και σου λέει ότι αν δεν βάλω 100 φίλτρα δεν είμαι όμορφος. Δεν σου λέω ότι κανείς δεν θα πειράξει τη φωτογραφία του, γιατί θα σου πω. Έχω κάνει αυτή τη συζήτηση πρόσφατα. Τα νέα κινητά, επειδή έχουν τρομερά υψηλή ανάλυση, όταν βγάζεις μια φωτογραφία φαίνεται και η κάθε λεπτομέρεια. Που κανονικά αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Αν σε δουν από κοντά δεν είναι το ίδιο όπως είσαι στη φωτογραφία. Ναι. Οπότε αν την πειράξεις λίγο για να έρθεις πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά είσαι, είναι οκ. Okay. Είναι αποδεκτό. Όταν αλλοιώνουμε τελείως τα χαρακτηριστικά, νομίζω ότι αυτό δεν είναι ωραίο. Και όταν βλέπουμε μια εικόνα, αλλά δεν έχουμε δει το τι γίνεται από πίσω από την εικόνα και θεωρούμε ότι αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, εκεί χαλάει λιγάκι. Δηλαδή βλέπεις μια κοπέλα, ξέρω εγώ, που διαφημίζει μια πολύ ακριβή τσάντα ή διαφημίζει ένα πολύ ακριβό ταξίδι. Είναι όμως πραγματικά με έναν άνθρωπο που αγαπάει να είναι σε αυτό το ταξίδι? Ή συνέβη με κάποιον άλλο τρόπο αυτό το ταξίδι? Πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε και το πίσω, όχι μόνο τη μόνη εικόνα. Γιατί μετά μπαίνουμε στη διαδικασία και λέμε «Κι εγώ θα ήθελα να έχω αυτή τη τσάντα. Κι εγώ θα ήθελα να έχω αυτό το ταξίδι. Θα κάνω κι εγώ το ίδιο». Και μετά βγαίνει μια εικόνα και πάει λέγοντας, κατάλαβες. Που λες, τι γίνεται εδώ. Στα social γενικότερα η αντιμετώπιση που έχεις πώς είναι? Ενώ σου στέλνουν και εκτός από τα θετικά σχόλια έχεις και αντιμετώπιση του τύπου δεν ξέρω τώρα από τα δύο φύλλα ότι να σου την πέσουν οτιδήποτε άλλο που να σε φέρνει σε δύσκολη θέση? Όχι, είχε συμβεί παλιά μια φορά, το είχα πει σε μια συνέντευξη, δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι πλέον είμαι σε θέση να καταλαβαίνω ότι όλα αυτά συμβαίνουν. Τα social είναι social, ο καθένας μπαίνει, είναι πίσω από ένα τζάμι, από το κινητό του, στην πολυθρόνα του, στον καναπέ του και μπορεί να στείλει ό,τι θέλει. Ευγενικά είτε το απορρίπτεις είτε το προσλαμβάνεις. Haters, δηλαδή ανθρώπους που μου λένε αρνητικά σχόλια, δόξα τω Θεώ δεν έχω, γιατί δεν προκαλώ και αρνητικές τέτοιες. Δηλαδή, σκέψη οτιδήποτε, ναι. Δεν έχω επιλέξει την αρνητική διαφήμιση για να γίνομαι γνωστή. Κατάλαβες, να κάνω ντόρο με αρνητικά, ναι. άσχημα σχόλια, να σχολιάσω άσχημα, να κάνω κάτι, να προκαλέσω το ενδιαφέρον. Έχω επιλέξει την άλλη εδώ. Πιο δύσκολη είναι μεν, το ξέρω, ναι. γιατί κράζεις, θαυμάζεις και όλα αυτά που λένε κτλ. Αλλά εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Προτιμώ να έχω επικοινωνία με το κοινό. Δηλαδή, όταν μου στείλουν κάτι και απαντάω, μου λένε «Καλέ, μου απάντησες». Αλλά λέω «Ναι, γιατί, τι, εννοείται θα απαντήσω». Μα γιατί μπαίνεις στη διαδικασία να μου στείλεις? Το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να σε σεβαστώ και να σε ευχαριστήσω που μπήκε στη διαδικασία να αφιερώσεις το χρόνο σου για να μου στείλεις κάτι. Πώς θα σου το μεταδώσω αυτό, πώς θα σου πω ότι σε ευχαριστώ για αυτό που έκανες? Είναι υπέροχο. Μελλοντικά σχέδια? Μελλοντικά σχέδια, ετοιμάζω κάτι.
Θα δούμε τώρα τι. Νομίζω ότι θα πάει καλά με μία άλλη κοπέλα, πολύ γλυκιά προσωπικότητα, κάτι σε εκπομπή. Αλλά ακόμα δεν θέλω να αποκαλύψω πολλά, γιατί δεν είναι σε πολύ πρωίμο στάδιο. Έχω στο νου μου αυτό που σου είπα και για την παιδική εκπομπή κτλ. Παράλληλα, μου ζητούσαν πάρα πολύ τα θεματικά μου, τις τσάντες και αυτά, να τα βγάλω προς πώληση και τέτοια, να ανοίγα κάποιο κατάστημα δικό μου, κάτι. Είναι λίγο δύσκολο αυτό, η αλήθεια είναι. Το να ανοίξει κάποιο e-shop, δηλαδή. Ναι, ναι, δεν είναι δύσκολη η διαδικασία, αλλά είναι δύσκολο του, επειδή τα πράγματά μου είναι μεμονωμένα κομμάτια, είναι λίγα και θέλει πολύ ψάξιμο. Δεν ξέρω πώς να τα φέρω και να τα κάνω ένα ολοκληρωμένο κατάστημα για να πωληθούν, κατάλαβες. Ναι. Είναι πολύ δυσέβρετα κομμάτια. Νομίζω είναι και θέμα, πρέπει να βρεις και ένα. Γιατί εκτός από το κοινό, φαντάζομαι ότι θα κοιτάξει και κάποιο συνεργάτη να έχει. Φυσικά. Γιατί μόνοι είναι λίγο δύσκολο να το τρέξει όλο αυτό, έτσι. Δεν το συζητώ. Και ειδικά το οικονομικό κομμάτι, εγώ με τίποτα. Ναι. Οικονομικό κομμάτι και προσωπικό, διαχείριση προσωπικού, με τίποτα. Διαχείριση προσωπικού θα το κλείσω την ίδια ώρα που το άνοιξα. Θα μου έρχεται η Μαριγούλα και θα μου λέει: συγγνώμη, αρρώστησε το σκυλάκι μου. Πάρε άδεια, φύγε, δεν πειράζει, θα κάτσω εγώ. Η Μανούλα μου θέλει σήμερα να πάει να βγάλει το δοντάκι της. Πάρε άδεια, θα το κλείσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορώ να πω όχι σε τέτοιο, με τίποτα. Και το οικονομικό μου δεν το έχω με τα μαθηματικά καθόλου. Εντάξει, γι' αυτό σίγουρα θα χρειάζεται ένας συνεργάτης. Εννοείται ούτως ή άλλως χρειάζεται ένα συνεργάτη. Στη ζωή μας όλοι πρέπει να έχουμε ένα συνεργάτη. Είτε αυτός είναι φίλος, είναι σχέση, είναι οικογένεια, είναι συνεργάτες. Γιατί νομίζω και με τη συνεργασία γινόμαστε και καλύτεροι. Συμφωνώ απόλυτα. Με κάλυψες πλήρως. Χαίρομαι. Οπότε αυτά είναι τα επόμενα βήματα. Δηλαδή κάτι άμεσο δεν θα έχει κάτι που θα. Πεις ότι μετά ίσως και από τον καινούριο χρόνο και πιο πριν. Ναι, ναι, ναι. Και πριν τον καινούριο χρόνο νομίζω ότι θα το κάνουμε αυτό με την εκπομπή. Απλά είναι πολύ πρώιμο στη συζήτηση. Όμως να στηθεί είναι εύκολο. Δηλαδή αν αποφασιστεί, κλειστεί και δομηθεί, τώρα τις προσεχείς μέρες, ναι, θα βγει νομίζω. Άντε με το καλό, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας έχω και κάτω στο link στα τα σχόλια της Τάνιας, ό,τι χρειαστείτε να την ακολουθήσετε. Να ευχαριστώ πάρα πολύ την Τάνια. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα. Και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με είχατε κοντά σας. Μεγάλη μου χαρά και τιμή που ήρθες. Και έκανες ποδαρικό για την καινούργια σεζόν. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εύχομαι να σου πάνε ό,τι το καλύτερο. Ευχαριστώ. Νομίζω θα πάνε. Όταν λέμε θα πάνε, θα πάνε. Σίγουρα. Εμείς τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye!